Καλησπέρα σας. Έχουμε έρθει στο ψυχικό, στο εστιατόριο Πιπεριά. Θυμίζετε κυρίως για τους ψαρομεζέδες. Κάνω λάθος, κύριε Παπα-Νικολάου? Καθόλου λάθος. Καθόλου λάθος. Λοιπόν, όσοι είστε λάτρεις της θάλασσας αναφορικά με τους μεζέδες, μπορείτε να έρθετε εδώ. Άγγελου Σικελιανού έχει καταπληκτικά ονόματα και η συμβολή των οδών που είστε. Άγγελου Σικελιανού και Αδριανίου. Και Αδριανίου, ναι. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπα-Νικολάου, επιμελείτε το μενού και αυτά που θα φάτε εσείς όταν θα επιλέξετε να έρθετε εδώ. Και σήμερα θα μας κάνει κάτι το οποίο φαντάζομαι αρέσει στους περισσότερους. Τα μύδια είναι κάτι. Δεν ξέρω αν αρέσουν στον κόσμο. Εγώ ξέρω ότι μου αρέσει εμένα, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς μαγειρεύετε για αυτά που σας αρέσουν. Φυσικά, είναι εγωιστικό. Πιστέψτε το. Οι μαγείροι κάνουμε αυτά που μας αρέσουν εμάς. Και αν αρέσει και στον κόσμο, έχει καλό. Λοιπόν, πριν κόψουμε το κρεμμύδι, ναι, θα πούμε τι θα κάνουμε, πώς ονομάζουμε τη συνταγή και τι θα χρησιμοποιήσουμε. Μύδια μάραθο. Μύδια με μάραθο, μαραθόριζα δηλαδή. Στην ουσία φινόκιο το λένε οι Ιταλοί. Είναι ένα πράγμα, ένα προϊόν το οποίο το πήραμε από τους Ιταλούς, αν και υπήρχε εδώ κατά κόρον και υπάρχει άγριο. Άνηθο, ξερό κρεμμύδι, ούζο, θα το σβήσω με ούζο. Και κατά κάποιο τρόπο αυτή η συνταγή την προσανατολίζω στη Μυτιλίνη. Γιατί άντε πάλι, με το ούζο, ε. Κακό. Όχι, αλλά έχουμε εμείς εδώ στην εκπομπή ένα συνεργάτη Μυτιλίνιο που δεν υπάρχει περίπτωση. Και το πιο φαγητό πολυτογραφημένο εκτός Μυτιλίνης θα βρει κάτι. Όχι, όχι, είναι ωραία. Η Μυτιλίνη είναι ωραία. Για μένα είναι. Είναι ωραίος προορισμός. Και πολύ καλό φαγητό. Εξαιρετικό φαγητό. Λοιπόν, άρα είπαμε μύδια ούτως ή άλλως, ναι, μαραθόριζα, ξερό κρεμμύδι, άνηθος, είναι εδώ που είναι στο ποτηράκι, άνηθος, ναι, άνηθο, κρασί και ούζο με το οποίο θα το σβήσουμε. Και αυτό τι είναι? Αυτά είναι οι κορφές από το μάραθο. Α, οι κορφές από το μάραθο που κόβεις, ναι, τώρα. Θα τις βάλω στο τέλος. Ωραία. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω, αυτό είναι επαρκή για την μερίδα που κάνουμε. Και με την ίδια λογική θα κόψουμε και το κρεμμύδι. Το μαγαζί πόσα χρόνια είναι? 8 χρόνια. 8 χρόνια. Και εσείς εδώ πόσο καιρό συνεργάζεστε? 8 χρόνια, όχι το μαγαζί. Λέω, μήπως. Το αποχωρίζουμε με το θάνατό μου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Στα νησιά, στον τόπο καταγωγής σας έχετε πάει καθόλου? Πολλές φορές. Δεν εννοώ για μαγειρική, για να συμβουλέψει, για να δώσετε τα φώτα σας αναφορικώς. Όχι, όχι. Εγώ πηγαίνω εκεί για διακοπές συνήθως και δεν αναμειγνύω τις διακοπές μου με τη δουλειά. Διότι μετά αμβλύνεται και η μορφή των διακοπών. Οπότε εκεί δεν λέω τι είμαι. Όχι, είπα ως τουρίστας. Ναι, γεια σας. Από τα μέρη σας ήρθα τουρίστας. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Να ανάψουμε το γκαζάκι λίγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αφήσουμε το τηγάνι να ζεσταθεί. Ένα πράγμα που πολλοί κόσμος δεν το κάνει. Δηλαδή βάζει τα προϊόντα μέσα στο τηγάνι και το τηγάνι είναι ακόμα κρύο. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή πρέπει να ζεσταθεί. Τα προϊόντα πρέπει να μπαίνουν εφόσον το τηγάνι είναι ζεστό και το ελαιόλαδο, ας πούμε, έχει πάρει τη θερμοκρασία που πρέπει. Θα βάλουμε το κρεμμύδι στην αρχή. Σοτάρουμε λίγο το κρεμμύδι. Γιατί θάλασσα θα μιλούσα τόση ώρα. Να ρωτήσω κάτι. Πώς το μαγαζί Πιπεριά που σερβίρει θαλασσινούς μεζέδες έχει καπιερωθεί και έχει το όνομα Πιπεριά? Δηλαδή το Πιπεριά δεν σε. Αυτή είναι η μαγιά. Ποιο ήταν ο νονός? Ο νονός είναι ο κύριος Γαλακτόπουλος, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, που και συμφώνησα και εγώ, γιατί είναι ωραίο να υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή, τι να το βγάλεις, οι τρεις θάλασσες, οι τέσσερις θάλασσες, το μουράγιο. Σιγά σιγά, λέμε αυτό που θα ενώπιδα. Κάτσε όμως, να είμαστε λίγο και δίκαιοι. Είμαι δίκαιος. Ακούς Πιπεριά. Σε παίρνει ένας φίλος στο τηλέφωνο και σου λέει, θα σε πάω στην Πιπεριά. Τι φαντάζεται ένας που δεν το ξέρει? Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να φανταστεί ότι. Πολύ στο πληθυντικό μου μιλάω. Μεγάλο κοπέλα. Είμαι μεγάλο κοπέλα, δεν το κρύβω. Δεν σας ξέρω γι' αυτό. Δεν μας ξέρετε. Μόλις με γνωρίσετε θα δείτε. Εδώ πέρα λέμε και ψέματα. Λοιπόν. Χρόνια. Τι λέγατε, κάτι μου λέγατε. Λέγαμε. Μου έλεγες. Λοιπόν, ότι συμφώνησες για τον όρο Πιπεριά, αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα είσαι έναν που δεν ξέρει το ότι τηλεφωνήσω εγώ και του πω πάμε στην Πιπεριά, το μόνο που θα περιμένει να φάει ψάρια. Έχει συμβεί γι' αυτό, να μπει κόσμο και να λέει. Δεν έχετε μια μπριζόλα? Μια σπαλοτριζόλα, κάτι. Μια μπριζόλα. Ένα κοκορέτσι, όχι, ένα κοκορέτσι. Μ' αρέσει να είναι. Το σβήνω με το ούζο. Έτσι, προσθέτω λίγο κρασί. Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ούτε το καημένο και αυτό. Και αυτό τα άφησα σήμερα. Τα σκεπάζουμε τώρα. Θέλουν γύρω στα 2 λεπτά μέχρι να ανοίξουν. Όταν ανοίξουν τα μύδια είναι έτοιμα. 2 λεπτά δεν προλαβαίνω τόσο τώρα. Θα κάνουμε ένα κάρτι, θα ξαναγυρίσουμε. Εντάξει, λοιπόν, θα πάμε στην Θεοδώρα για να δούμε τη διατροφική αξία. Θα ανοίξουν τα μύδια και μετά θα σας πω τι έχει να γίνει. Πάμε. Είναι έτοιμα, έτσι. Ωραία. Και θα προσθέσω τώρα λίγο άνηθο μέσα και λίγο από τις κορφές από το
Μάραθο. Άρα θα μπορούσαμε να τα πούμε και μαραθώμητα. Ε, ναι, πες το όπως θέλεις, αλλά... Να τα φας και να μας πεις ότι είναι και ωραία κιόλας. Συνήθως τα πράσινα τα βάζουμε τελευταία. Δεν θέλουμε να τα ψήσουμε καθόλου. Σχεδόν ομάτα τρώμε. And the way we'll fly. Και όμως τα μη βγαίνει στο φυσικό του χώρο. Γιατί συνήθως βουτάτε με τις μπουκές σας στη σάλτσα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Εκδεξιών. Τα μύδια. Εύκολο πιάτο, δηλαδή μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε. Αρκεί να βρει μύδια. Εντάξει, μύδια έχει πολλά τώρα. Καλά μύδια. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους. Γιατί όταν ήρθα στην Αθήνα το 89, ήταν κακούργημα η αγορά. Η γνωστή η αγορά. Όλες, δηλαδή δεν έβρισκες τίποτα. Δηλαδή μύδια έπρεπε να πας κάτω στην Ομόνια σε ένα, να τα παραγγείλεις και τρέχα γύρευε. Παναγιώτη, το αγαπημένο σου πιάτο εδώ στο μαγαζί ποιο είναι? Τα μύδια. Σε όλες τις μορφές. Ναι, σε όλες τις μορφές, γιατί έχουμε πολλές ποικιλίες. Έχουμε μια ποικιλία η οποία ξεκινάει από απλά που είναι αχνιστά με βότανα. Mm-hmm. Μετά είναι με μάρθο, αυτό που έκανα σήμερα. Με τζίντζερ, γιατί βάζω και κάποια άσια. Ναι, είναι, τα έχετε φάει. Τα έχετε φάει. Εσείς, τα έχετε φάει. Εσείς δεν φάγατε ποτέ? Εμείς φάγατε. Όσο μου μιλάς το γλυφυντικό, ναι, έχω φάει. Έχω φάει πάρα πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε από καλή οικογένεια. Και καταπληκτική καραβιδόψυχα έχω φάει. Πάει, τη βγάλαμε αυτή, δεν υπάρχει πια. Γιατί? Γιατί, παιδιά, το κοστολόγιο της καραβιδόψυχας είναι κακούργημα. Το γόνο τον αφήσαμε. Ναι, ο γόνος υπάρχει. Ωραία, αυτά είναι. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε. Τώρα πώς θα τα φάμε. Ναι, για πες, δηλαδή, πολλοί κόσμοι, ας πούμε, το τρώει σκέτο. Κανονικά θα πάρεις ένα μύδι, θα το ανοίξεις, έτσι θα βάλεις λίγο από αυτό μέσα. Ναι. Θα πάρεις και λίγο ζουμάκι, ας πούμε, ναι, και θα το φας. Λοιπόν, είναι υπέρβαση αυτό που κάνει, διότι τον έχουμε ξυπνήσει που δεν ξυπνάει. Τον βάζουμε και τρώει πρωί-πρωί, γιατί μας το είπε. Τι λέει, παιδιά, λοιπόν, σήμερα δεν πρέπει να φάω τίποτα. Είναι ο γιατρός μου, είπε να μην φάω τίποτα. Ποιος γιατρός? Ο δικός μου. Λοιπόν, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Ωραία. Εντάξει. Δεν θα τα φάτε αυτά? Θα τα φάμε. Ναι, γιατί... Κοίταξε, επειδή έχεις να δεις πάρα πολύ καιρό την εκπομπή, τουλάχιστον πες για τα μάτια του κόσμου ότι μας βλέπεις και πού. Όχι, όχι, εντάξει, δεν είπα όμως, βλέπω. Καλά, λοιπόν. Όχι, σας βλέπω, όχι, πραγματικά. Λοιπόν, με τον Παναγιώτη θα τα ξαναπούμε. Ωραία. Και με τα ψαράκια και με όλα αυτά. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην Όλγα για να δούμε με τι συνοδεύει αυτό το πιάτο. Σας αποχαιρετούμε. Ελάτε να το φάτε εδώ ή κάντε το μόνοι σας. Εμείς θα το δοκιμάσουμε πρώτη γιατί είμαστε τυχεροί. Φιλιά. Εγώ είμαι πρώτη. Και εγώ ο δεύτερος. Σπύρο, τι έγινε, τελείωσε η... Να πάρτε και ζουμάκι, παιδάκι. Παιδάκια, ζουμάκι, ζουμάκι. Ίδια και τελείωσε. Αγγελική μου, έλα να δεις τους παίρνω. Γιατί μυρωδιά τέλεια, ε. Τώρα συγγνώμη, Παναγιώτη, εδώ δεν θέλει λίγο ψωμί? Πάρα πολύ. Τι να θέλει? Ψωμάκι. Άμα θες κάνεις και παπάρα.